πολύ αλλιώς τους Ιταλούς εστίσανε καρτέρι. Με μοιραστώ με το στρατό κάθε ταλαιπωρία και να με γράψει ρόησα για μένα ιστορία. Πώς με φωνάξατε, παιδιά μου αγαπημένα. Να το βιβλίο λάνιστο, ας μάθετε για μένα. Τους ένδοξους προγόνους σας πρέπει να θυμηθείτε και αν η πατρίδα σας καλεί και να την μιμηθείτε. Την όμορφη Ελλάδα μας ευθύσα κατακτούσα. Οι Ιταλοί καυσχήθηκαν πως τάχα δες μπορούσα. Όμως ο Έλληνας τσολάς ήταν εκεί πέρα και από αυτόν ακούγονταν μόνο η λέξη αέρα. Τρέμαν οι κακόφτερ και το βάζε στα πόδια. Έλεγαν πως η Ελλάδα μας στα πόδια της αφέση. Μα τέλος όσα έλεγαν ήταν σχέτο φέση. Και ενώ γελούσαν και έλεγαν αυτά τα παραμύθια, επήραν τέτοιο μάθημα που ζήτησαν βοήθεια. Και ο στρατός ελληνικός τους έφερνε πόδια από μουσουλίνι όταν ως το έβαλε στα πόδια. Όλοι φαντάρι με ορμή δείχτηκαν στη μάχη. Κι άδικο ο Μακαρονάς επρόσμενε πως θα έχει τη νίκη με το μέρος του και την Ελλάδα τάμα. Ο πόλεμος του γίνηκε από τους τσολιάδες. Δράμα. Στη μάχη αυτή βοήθησαν γυναίκες της Υπήρου και στον αγώνα πρόσφεραν όλη τη δύναμή τους. Της Αλβανίας στα βουνά σκαρφάλωναν με θάρρος να πάν πολεμοφόδια και ο Έλληνας φαντάρος. Εθαύμαζε σαν έβλεπε να φαίνουν φορτωμένους όπλα και πυρομαχικά και μάλινες φανέλες. Πότε ξαγνούσαν, οι τραυματίες τα μέτωπος ανάγγελοι βοηθούσαν. Όλα αυτά ο Έλληνας πρέπει να τα γνωρίζει, τους ένδοξους προγόνους του ποτέ μην λιγμονίσει. Γι' αυτό κι εγώ, με γράμματα χρυσά, το έχω γράψει, το ένδοξο όχι, ο Έλληνας ποτέ να μην ξεχάσει. Τι ωραία είναι η ζωή, πόσο όμορφη πλάση, όλα ο Θεός πανέμορφα και ειρηνικά έχει πλάσει. Όμως ο πόλεμος κακό σε όλα του τα φέρνει και πίσω του τη συφορά παντού και πάντα σέρνει. Ας ευχηθούμε όλοι μας να απλωθεί η ειρήνη στον όμορφο πλανήτη μας και ο Θεός να δίνει φώτη στους τρανούς της γης που κυβερνάν τον κόσμο. Ποτέ, ποτέ να μην νιώσουμε νέο πολέμου τρόμου.